Ακούτε την εκπομπή «Λόγοι Αβάβαρ Σανουφίου». Διαβάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, Γιώργος Γιώτας. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε σήμερα την 22η εκπομπή, διαβάζοντας από το βιβλίο με τίτλο «Βαρσανουφίου και Ιωάννου», κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο, τον Αβά Ιωάννη. Τι είναι υπακοή και τι οφείλω να ζητώ όταν προσεύχομαι? Και αν κάποιος μου πει «κάνε ευχή για μένα», τι πρέπει να κάνω? Άραγε οφείλω πάντοτε να το μνημονεύω στις προσευχές μου? Η υπακοή κόβει το θέλημα και χωρίς σκόπο κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει υπακοή. Αν κάθεσαι εκεί στην ησυχία από υπακοή και όχι για σωματική ανάπαυση, αυτό δεν είναι το θέλημά σου και ούτε κάθεσαι από εμπάθεια, γι' αυτό αρέσεις στο Θεό. Αν όμως κάθεσαι στην ησυχία και ειδύνεσαι για την ανάπαυση, δεν αρέσεις στο Θεό κτλ. Με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες. Όταν δεν προσεύχεσαι, να λες «Κύριε, απάλλαξέ με από τις αμαρτίες μου και από τα αισχρά πάθη». Και αν κάποιος σου πει «κάνε ευχή για μένα», πες με στην καρδιά σου «ήθε ο Θεός να μας ελεήσει και αρκεί». Διότι το να το μνημονεύεις πάντοτε στην προσευχή σου δεν είναι των μέτρων σου, αλλά αυτό ανήκει στο μέτρο των τελείων που έχουν τη δύναμη να εύχονται ο ένας για τον άλλον. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο, τον Αβά Ιωάννη. «Σε παρακαλώ, Πάτερ, να μου πεις πώς μπορώ να ξέρω ότι είμαι σε υποταγή και κόβω το θέλημά μου και τι οφείλω να κάνω για να είμαι στα ίδια μέτρα με τους αδελφούς του κοινοβίου. Διότι ακούω από τους πατέρες ότι αυτός που είναι σε υποταγή και δεν κάνει το θέλημά του, αλλά εξομοιώνεται με τους αδελφούς σε όλα, ο μοναχός αυτός που φτάνει σε αυτήν την εξομοίωση έρχεται σύντομα σε προκοπή. Και ερευνώ την καρδιά μου αν ζω και πολιτεύομαι στο κοινόβιο όπως οι αδελφοί, αλλά δεν μου δίνεται για αυτό πληροφορία. Και αυτό επειδή κατελείω πιο μπροστά από τους αδελφούς και παίρνω το φαγητό μου πριν από την καθιερωμένη ώρα, αλλά και επειδή τρώω μόνος μου. Θέλω βέβαια να δοκιμάσω αν μπορώ να τρώω αργότερα όπως οι άλλοι αδελφοί, αλλά φοβάμαι λόγω της αρρώστιας μου». Από αυτό μπορείς να μάθεις ότι ανήκεις στο κοινόβιο και ζεις κοινοβιακά. Αν δεν κάνεις κάποιο πράγμα από δικό σου θέλημα. Ούτε δηλαδή να τρως μόνος σου, ούτε με τους αδελφούς, αλλά να κάνεις εκείνο για το οποίο παίρνεις ευλογία, χωρίς να την προκαλείς, προβάλλοντας το θέλημά σου. Να θεωρείς τον εαυτό σου ως ένα ασθενή ανάμεσα στους ασθενείς του κοινοβίου. Μήπως οι ασθενείς αυτοί είναι έξω από το κοινοβιακό φρόνημα επειδή τρώνε μόνοι? Μη γέννητο, αλλά το κάνουν αυτό λόγω της ασθένειάς τους, με την ευλογία του Αβά. Και σε σένα ο Θεός έδωσε ως ευλογοφανή δικαιολογία το να υπηρετείς το γέροντα αδελφό, ώστε να μην σκανδαλίζονται οι άπειροι, βλέποντάς να τρως πιο μπροστά από την καθιερωμένη ώρα. Διότι το να τρως αργότερα, όπως οι υγιείς, δεν είναι για σένα, γιατί θα αρρωστήσεις και θα χρειάζεσαι πάλι να φροντίζεις τον εαυτό σου, πράγμα που θα σε κουράσει. Εφόσον λοιπόν με την ευλογοφανή αυτή δικαιολογία δεν βάζεις λογισμούς στους αδελφούς, δεν πρέπει να διστάζεις και να δυσκολεύεσαι να τρως μόνος σου και νωρίτερα. Διότι το να κάνεις το κάθε τι σύμφωνα με την ευλογία του Αβά και όχι σύμφωνα με το θέλημά σου, αυτό δείχνει κοινοβιακό φρόνημα και σε εξομοιώνει με τους αδελφούς που ζουν στο κοινόβιο. Δεν θυμάσαι ότι ο Σατανάς πολέμησε την ψυχή σου και σε έκανε να αντισταθείς στη θέληση του ηγουμένου? Πώς τόλμησες απερίσκεπτα να φέρεις τόσες αντιρρήσεις? Μήπως νομίζεις πως ήταν για το φαγητό? Δεν ήταν το θέλημά σου στη μέση?
Αν θέλεις να ωφεληθείς και να ζήσεις κοινοβιακά, κόψε το θέλημά σου σε όλα και υποτάξου όπως όλοι οι αδελφοί. Και έτσι γίνεσαι συγκοινόβιός τους για την ωφέλεια της ψυχής σου, παίρνοντας κατευθύνσεις από τους πατέρες σου, το μεγάλο γέροντα και τους λοιπούς. Συνέχισε λοιπόν να υπακούς τις υποδείξεις τους με τη χάρη του Χριστού, διότι αυτοί γνωρίζουν περισσότερο από σένα το συμφέρον της ψυχής σου, αδελφέ. Ερώτηση του ίδιου προς τον μεγάλο γέροντα. Ο ίδιος αδελφός, ενώ δεν ήταν κληρικός, έπαιρνε εντολή από τον γέροντα που διακονούσε, ο οποίος ήταν και κληρικός, να αρχίσει εκείνος προσευχή ή να ευλογήσει το φαγητό ή άλλα τέτοια παρόμοια. Και επειδή το αισθάνθηκε βαρύ κάτι τέτοιο, ρώτησε τον μεγάλο γέροντα αν πρέπει να υπακούει σε αυτού του είδους τις εντολές. Πρόσεχε να μην χαρείς που σε υπολογίζουν και δείξε υπακοή, η οποία εξορίζει τη φιλονικία, τη μισηθή στο Θεό και σε όλους όσους τον αγαπούν. Κράτα λοιπόν την υπακοή, γιατί ανεβάζει τον ουρανό και εξομοιώνει με τον Υιό του Θεού όσους την αποκτούν. Σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Ένας άλλος αδελφός ρώτησε τον άλλο γέροντα, τον Αβά Ιωάννη. Επειδή έχω χρήματα και θέλω άλλα από αυτά να τα δώσω στο κοινόβιο και άλλα να τα διαμοιράσω στους φτωχούς, πες μου, Πάτερ, οφείλω να τα διαμοιράσω μέσω του ηγουμένου? Αδελφέ, τις πρώτες μου αποκρίσεις τις απίστηνα προς έναν άνθρωπο που φαινόταν να έχει ανάγκη ακόμη από γάλα. Τώρα όμως, επειδή μου μίλησες για τέλεια από τα γη, άκουσε τούτο, το οποίο το αναφέρει και η Γραφή. Άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα σου το γεμίσω. Αδελφέ, δεν χρειάζεται να μάθεις από μένα τον ελάχιστο τι να κάνεις, αλλά άκουσε εκείνο που είναι γραμμένο στις πράξεις των Αποστόλων για αυτούς που πουλούσαν την περιουσία τους και έθεταν το αντίτιμο στα πόδια των Αποστόλων. Λέει λοιπόν ότι διαμοίραζαν στον καθένα ανάλογα με την ανάγκη που είχε. Και δεν τον διαμοίραζαν οι ίδιοι, αλλά οι Απόστολοι, ενώ αυτοί απαλλάχτηκαν από τη μέρημνα, από τα χρήματα και από την καινοδοξία. Αν λοιπόν επιθυμείς να φτάσεις σε αυτό το μέτρο, να απολαύσεις αμεριμνία και να σου μείνει καιρός να μεριμνήσεις τα του Θεού, κάνε και εσύ το ίδιο. Αδελφέ, είναι πολύ λίγα τα χρήματά σου μπροστά σε αυτά που δόθηκαν από κάποιους αδελφούς στον Αβά Ισαΐα. Διότι του δώσανε χιλιάδες νομίσματα και του είπαν «Διαχειρίσου τα όπως εσύ γνωρίζεις, χωρίς να του υποδείξουν πού ή πώς». Αυτοί λοιπόν έκαναν το τέλειο και αμερίμνησαν. Εσύ τώρα, αν είναι θέλημα Θεού να φτάσεις σε αυτή τη χαρά, οφείλεις να ομολογείς και να χρωστάς ευγνωμοσύνη σε εκείνον που σου βαστάζει το φορτίο, μήπως καμιά φορά ως πορέας των κακών σου σπείρει το λογισμό ότι ο Αβά σου, που δέχεται τα χρήματα, σου χρωστά ευγνωμοσύνη. Αγαπητές ακροατές, να τα φέρει σύμφωνα με το συμφέρον σου για τη σωτηρία της ψυχής σου. Ακούτε σήμερα την 22η εκπομπή, διαβάζοντας από το βιβλίο με τίτλο «Βαρσανουφίου και Ιωάννου», κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά. Ο ίδιος ρώτησε τον μεγάλο γέροντα αν οφείλει να διαμοιράσει τα χρήματα μέσω του ηγουμένου και πώς και σε ποιους να τα διαμοιράσει. Ήθε ο Κύριος να σε ευλογήσει, Τέκνο. Βλέπω ότι από τη μία μεριά θέλεις να μεριμνήσεις και από την άλλη δεν θέλεις, επειδή ενοχλείς από το ίδιο θέλημα. Εσύ πες μόνο τι θέλεις να ξεχωρίσεις για το κοινόβιο και τι για τους φτωχούς και μετά από αυτό το διαχωρισμό μην ασχοληθείς με αυτό το θέμα ξανά. Αυτή είναι η υπακοή. Το να μην έχεις την εξουσία του εαυτού σου. Τι υπάρχει πολύτιμότερο από την ψυχή σου, για την οποία ο Κύριος είπε ότι αξίζει περισσότερο και από τον κόσμο όλο? Και αν αυτή την ανέθεσες στο Θεό και στους πνευματικούς σου πατέρες, τώρα γιατί διστάζεις να εμπιστευτείς τα υποδεέστερα? Πρόσεχε πώς σε πολεμάει κρυφά η καινοδοξία και η απιστία. Και αν το ζεις έτσι, δεν έχεις αναθέσει ουσιαστικά και πραγματικά σε αυτούς την ψυχή σου. Πώς περιμένεις λοιπόν να ελεηθείς με την ευχή τους και την παιδαγωγία τους? Άφησε κάθε μέρημνα και μάλιστα για τέτοια θέματα, αν θέλεις να έχεις χρόνο για το Θεό,
και εγώ θα σηκώσω τη μεριμνά σου μαζί με εκείνον που είναι αρμόδιος να έχει λόγο και σε αυτά τα θέματα, όπως και εσύ καλώς υποθέτεις. Αμερίμνησε λοιπόν για το Θεό και συγχώρεσέ με χάρη της αγάπης. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο τον μεγάλο γέροντα. «Πες μου, Πάτερ, πώς φτάνει κάποιος να κόψει το θέλημά του και στο «Ιδού τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε»? Διότι εγώ κράτησα ένα χωράφι για τη διατροφή μου επειδή είμαι άρρωστος». Το να θυσιάσει κανείς το θέλημά του είναι αιματοχυσία. Εννοώ το να φτάσει κάποιος να κοπιάσει μέχρι το θάνατο και να κόψει το θέλημά του. Αυτό δε που λέει «Ιδού τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε» είναι λόγος που αναφέρεται στην τελειότητα και όχι στα χωράφια και στις πανταλοδεκάρες, αλλά μάλλον στους λογισμούς και στα θελήματα, σε αυτήν την ίδια την εσωτερική ζωή της ψυχής. Εσύ βέβαια δεν έφτασες ακόμη σε αυτήν την τελειότητα, όταν όμως θα πλησιάζεις, θα σου πω τι θα κάνεις. Τώρα για ένα πράγμα φρόντισε, να γίνεις αμέριμνος από όλα τα πράγματα και όλες τις φροντίδες. Όσο για το χωράφι, προς το παρόν, κράτα το για τη διατροφή σου. Ήθε ο Κύριος ή μόνο Ιησούς Χριστός να σε φέρει στη χαρά εκείνη την ανεκλάλητη, και αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αιώνιο φως. Αμήν. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο τον μεγάλο γέροντα. Επειδή έχω έντονο σαρκικό πόλεμο και κινδυνεύω να πέσω σε απόγνωση και ούτε να εγκρατευθώ μπορώ λόγω της σωματικής μου αρρώστιας, κάνε ευχή για μένα για την αγάπη του Κυρίου και πες μου τι να κάνω. Αδελφέ, επειδή σε φθονεί ο διάβολος, ξεσήκωσε επάνω σου αυτόν τον πόλεμο. Πρόσεχε τι παραστάσεις αντιγράφουν τα μάτια σου και μην τρως μέχρι κορεσμού. Κρασί να πίνεις λίγο. Ίσα-ίσα για την αρρώστια που λες ότι έχεις. Απόκτησε δε ταπείνωση, διότι με την ταπείνωση ξεσκαρώνονται και αποδυναμώνονται όλες οι παγίδες του εχθρού. Κι εγώ ο ελάχιστος, να το ξέρεις, καταθέτω τη δύναμή μου και δέομαι στο Θεό να σε σκεπάσει από κάθε πειρασμό και να σε φυλάξει από κάθε κακό. Μην υποχωρήσεις στο σαρκικό πειρασμό, αδελφέ, ούτε να αφήσεις τον εαυτό σου να πέσει σε απόγνωση, διότι αυτή είναι η μεγάλη χαρά του διαβόλου. Αδιάλειπτα δε να εύχεσαι λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με από τα ισχρά πάθη» και θα σε ελεήσει ο Θεός και έτσι θα δυναμωθείς με τις ευχές των Αγίων. Αμήν. Ο ίδιος αδελφός, επειδή συνέχισε να πολεμείται από το σαρκικό πάθος, παρακάλεσε τον ίδιο τον μεγάλο γέροντα να προσευχηθεί για αυτόν και να του εξηγήσει πώς αντιλαμβάνεται κάποιος αν πειράζεται από την ίδια την επιθυμία του που προέρχεται από τη σωματική ορμή ή από τον εχθρό. Αδελφέ, χωρίς κόπο και συντριβή καρδιάς, κανείς δεν μπορεί να απαλλαγεί από τα πάθη και να ευαρεστήσει στο Θεό. Όταν λοιπόν κάποιος πειράζεται από την ίδια του την επιθυμία, σημαίνει ότι έχει αμελήσει τον εαυτό του και έχει αφήσει την καρδιά του να περιεργάζεται ό,τι έχει πράξει στο παρελθόν σχετικά με το σαρκικό πάθος, και τότε από μόνος του επιφέρει πάνω του την οργή, δηλαδή μόνος του ερέθησε και άναψε τη φυσική ορμή, τη σαρκική επιθυμία. Και λίγο-λίγο τυφλώνεται ο νους και αρχίζει χωρίς γνώση να προσέχει ή να συζητάει με το πρόσωπο εκείνο προς το οποίο έχει ήδη ανάψει η επιθυμία του. Τότε παρουσιάζει στον εαυτό του προφάσεις. Πώς θα γίνει δηλαδή να μιλήσει με αυτό το πρόσωπο ή πώς θα καθίσει κοντά του και εφευρίσκει κάθε τρόπο προκειμένου να εκπληρώσει την επιθυμία του. Το να αφήσει λοιπόν το λογισμό ελεύθερο σε τέτοιες στιγμές αυξάνει τον πόλεμο μέχρι σημείου να φτάσει κανείς στην πτώση, έστω και αν δεν είναι σωματική, αλλά νοερά δια της συγκαταθέσεως. Και έτσι φτάνει ο άνθρωπος να ρίχνει ξύλα στη φωτιά που καίει μέσα του. Ενώ ο νυφάλιος και συνετός άνθρωπος, εκείνος που θέλει να σωθεί, αφού συνειδητοποιήσει από πού βλάπτεται,
προσέχει τον εαυτό του με ακρίβεια. Δηλαδή, προσέχει κάθε πονηρή σκέψη, να μην ενασχολείται ειδονικά με αυτά τα πάθη. Προσέχει το βλέμμα του, κάθε συνάντηση και συνομιλία και οποιαδήποτε άλλη πρόφαση που τον φέρνει σε επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο, επειδή φοβάται μήπως ανάψει φωτιά στον εαυτό του. Να, αυτός είναι ο πόλεμος της πορνείας που προέρχεται από τη δική μας επιθυμία και υπαιτιότητα, δηλαδή από τη δική μας προαίρεση. Εκείνος δε που προέρχεται από τον διάβολο γίνεται κατά τον εξής τρόπο. Θέλοντας να σπείρει ο διάβολος το σπόρο του σαρκικού πειρασμού, βρίσκει τον άνθρωπο που θέλει να σωθεί να έχει ελαφρώς χαλαρωμένη την προσοχή του και ελαφρώς ανοιχτή την καρδιά του προς την προσβολή του πάθους. Και τότε όμως φυλάει καλά σε αυτό το σημείο τον εαυτό του, ακόμη και από μια πονηρή ανάμνηση, ώστε να μην τον αφήσει να πολυπραγμονήσει πάνω σε αυτά τα ερεθίσματα. Αλλά και το βλέμμα του προσέχει και την τυχόν συνάντηση και κάθε πρόφαση που του υποβάλλεται. Και αν υποτεθεί ότι υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής κάποιας υποθέσεως με το πρόσωπο προς το οποίο έχει τον πόλεμο, είναι καλύτερα να μην διεξαχθεί η υπόθεση για να μην χαθεί η ψυχή. Έχει ενύψει, αδελφέ, είσαι θνητός και ολιγοχρόνιος. Μην το στέρξεις για λίγο καιρό φιλιδονίας να χάσεις την αιώνια ζωή. Τι ωφέλεια έχεις εσύ από τη δυσοδεία και τη βρωμιά της αμαρτίας παρά μόνο την ντροπή, το περίγελο και το σκάνδαλο? Ενώ η εγκράτεια είναι για σένα νίκη, στεφάνι και κάφημα. Συγκράτησε το άλογό σου με το χαλινάρι της μοναχικής εγκράτειας, μήπως προσέχοντας πότε εδώ και πότε εκεί, καταληθεί από τη μανία για γυναίκα ή μάλλον για άντρα και ρίξει κάτω εσένα τον αναβάτη του. Παρακάλεσε το Θεό να αποστρέψει τα μάτια σου ώστε να μην δουν μάταια πράγματα. Και έτσι θα αποκτήσεις ανδρεία καρδιά και θα πάψει να συνοχλεί ο σαρκικός πόλεμος. Γίνε στυφός όπως το κρασί στο τραύμα και έτσι δεν θα δώσεις αφορμή να μαζευτεί δυσοδεία και βρωμιά. Απόκτησε το πένθος για να αποξενωθείς από την παρησία η οποία καταστρέφει τις ψυχές όσων την εγκολπώνονται. Μην πετάξεις κάτω εκείνο το εργαλείο χωρίς το οποίο είναι αδύνατο να καλλιεργήσεις την καρποφόρα γη. Το εργαλείο δε αυτό είναι η ταπείνωση που την υποστασιοποίησε ο μεγάλος Θεός με την οποία ξεριζώνονται τα ζυζάνια από το χωράφι του Κυρίου και είναι εκείνη που δίνει χάρη σε όσους ζουν και κινούνται μέσα σε αυτήν. Δεν πέφτει η ταπείνωση. Αντίθετα, εγείρει από την πτώση όσους την κατέχουν. Αγάπησε με όλη σου την καρδιά το πένθος, διότι είναι συνεργάτη σου στην καλή εργασία. Κοπίασε να κόψει το θέλημά σου σε όλα, διότι η εκοπή του θελήματος λογίζεται ως θυσία στον άνθρωπο. Αυτό το νόημα έχει εκείνο το «Για χάρη σου πεθαίνουμε κάθε μέρα, θεωρηθήκαμε ως πρόβατα σφαγής». Μη χαλαρώσεις το ζήλο σου με τις συναντήσεις και τις συνομιλίες, οι οποίες δεν θα σε αφήσουν να προκόψεις κατά Θεό. Με μεγάλη βία άσκησε προσαγιασμό της αισθήσεις σου, την όραση, την ακοή, τη γεύση, την όσφρηση, την αφή και θα προκόψεις με τη χάρη του Χριστού. Διότι χωρίς μαρτύρια δεν μπορεί να υπάρξει μάρτυρας, όπως το είπε και ο Κύριος. Με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Και ο Απόστολος λέει «με πολλή υπομονή, με θλίψεις» κτλ. Πρόσεχε να μην δείξεις τους χαλδαίους, δηλαδή στους δαίμονες, τους θησαυρούς που κρύβει το σπίτι σου, γιατί θα σε πάρουν εχμάλωτο στον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά των Βαβυλωνίων, το διάβολο. Κατανίκησε τα πάθη σου, μελετώντας όσο μπορείς τούτη την απόκριση, για να μην κατανικηθείς από αυτά και σε καταταλαιπωρήσουν με τη δύναμη που διαθέτουν. Φεύγε μακριά από αυτά, όπως το ζαρκάδι ξεφεύγει τις παγίδες των κυνηγών, για να μην σε σφάξουν σαν αρνί. Μη φοβηθείς τους δαίμονες, δεν έχουν δύναμη. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τους έκοψε τα νεύρα και τους έκανε ανίσχυρους. Μην κοιμηθείς όμως, διότι αυτοί και μισοπεθαμένοι που είναι δεν κοιμούνται, είναι άγρυπνοι. Ούτε πάλι να αμελήσεις, διότι ούτε εκείνοι αμελούν.
Άπλωσε κάπως το χέρι σου προς τους πατέρες σου, οι οποίοι θέλουν να σε τραβήξουν από το βόθρο της δυσοδείας. Να θυμάσαι ότι η δέηση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη όταν συμβάλλουμε και εμείς προς την αυτή κατεύθυνση. Μην κρίνεις κανένα, ούτε να εξουθενώσεις, ούτε να σκανδαλίσεις. Μην αποδίδεις τον άλλο πράγματα για τα οποία δεν είσαι σίγουρος ότι είναι έτσι, διότι όλα αυτά είναι απώλεια ψυχής. Πρόσεχε τον εαυτό σου και περίμενε το θάνατο που έρχεται. Στον εαυτό σου να λες συχνά πυκνά το λόγο του μακαρίου Αρσενίου. Αρσένιε, μην ξεχνάς το σκοπό για τον οποίο άφησες τον κόσμο. Κοίταξε να εννοήσεις τι ήλθες να επιτύχεις εδώ στην ησυχία. Τρέχε προς τον Ιησού για να το φτάσεις. Αν θέλεις να σωθείς, τρέξε γρήγορα για να συνευρεθείς στην αγαθή εκείνη συνοδεία των γερόντων. Αν θέλεις να προκόψεις, εργάσου. Επιδίωξε με διάπειρο ζήλο να βρεθείς με τους Αγίους, ώστε να δοξάζεσαι και να λαμπρύνεσαι στην ανεκλάλητη εκείνη δόξα και όχι να βρεθείς με τους βδελιρούς και αχρίους δαίμονες στην ανεκλάλητη εκείνη τιμωρία. Πόθησε να βρίσκεσαι στη βασιλεία των ουρανών και όχι στη γέννα του πυρός. Πόθησε να ακούσεις «Ελάτε η ευλογημένη του πατέρα μου» και «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ» κτλ. Και να μην ακούσεις «Φύγε από μένα, καταραμένε δούλε, πονηρέ και οκνηρέ». Η δόξα ανήκει στον Κύριο στους αιώνες. Αμήν. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο, τον μεγάλο γέροντα. Επειδή έχω πολλές αμαρτίες και θέλω να μετανοήσω, αλλά λόγω της σωματικής μου αρρώστιας δεν μπορώ να κρατήσω την άσκηση που κάνουν και διδάσκουν οι πατέρες, σε παρακαλώ να μου πεις πώς ευλογείς να βάλω αρχή. Επίσης, όρισέ μου και διασαφήνισέ μου τι σημαίνει εκείνο που μου έγραψες στην προηγούμενη απόκριση. Μη δείξεις τους Βαβυλώνιους τους θησαυρούς που έχεις στο σπίτι σου, γιατί θα σε πάρουν εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Αδελφέ, υπάρχουν μερικοί φτωχοί τους οποίους τους μακάρισε ο Κύριος, επειδή ελευθερώθηκαν από όλα τα κτήματά τους, δηλαδή από όλα τα πάθη τους, και γύμνωσαν τους εαυτούς τους για το όνομά του. Αυτοί είναι οι αληθινά φτωχοί και σε αυτούς ανήκει ο μακαρισμός του Κυρίου. Υπάρχουν και άλλοι φτωχοί που δεν απέκτησαν κανένα αγαθό. Σε αυτούς μίλησε αυστηρά ο Κύριος, λέγοντας «Φύγετε μακριά από μένα, καταραμένοι». Αυτός λοιπόν που έχει τέτοιου είδους κτήματα, πάθη και βαρύνεται από αυτά, τα αφήνει σε άλλους και αμεριμνεί. Ώστε λοιπόν, αν θέλεις να βάλεις αρχή μετανοίας, δες τι έκανε η πόρνη. Με τα δάκρυά της ένιψε τα πόδια του δεσπότη. Τα δάκρυα είναι που καθαρίζουν τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του. Και τα δάκρυα έρχονται με κόπο, με πολλή επιμονή και υπομονή, καθώς και με τη μνήμη της φοβερής κρίσεως και αιώνιας κατεσχήνης μας, αλλά και με την απάρνηση του εαυτού μας, όπως είπε ο Κύριος. Διότι λέει, όποιος θέλει να έλθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Το να απαρνηθεί δε κανείς τον εαυτό του και να σηκώσει το σταυρό του, σημαίνει να κόψει σε όλα το θέλημά του και να κρατάει το αψήφιστον, με πολλή επιμέλεια να φροντίζει ώστε οι άλλοι να μην τον υπολογίζουν ως άξιο και απαραίτητο για τίποτα. Και επειδή λες ότι το σώμα σου είναι άρρωστο και δεν μπορείς να κάνεις καμία άσκηση, αγωνίσου όσο μπορείς και κόψε λίγο από το φαγητό σου, το ψωμί σου και το κρασί σου. Διότι και ο Θεός δέχτηκε ευμενώς τα 2 λεπτά της χείρας και χάρηκε περισσότερο για αυτά παρά για τις εισφορές όλων των άλλων. Άσκησε το απαρησίαστον και θα σωθείς, δηλαδή να βγάλεις από τη συμπεριφορά σου κάθε ίχνος παρησίας, αδιαντροπιάς και υψηλοφροσύνης δικαιωματικής. Φύλαξε τις προηγούμενες αποκρίσεις μου, καθώς και την παρούσα, σαν κόριο οφθαλμού. Με εκείνο δε που σου είπα, να μην δείξεις τους θησαυρούς σου στους Βαβυλώνιους, εννοούσα τους δαίμονες, καθώς θα διηγήσεις τους άλλους ότι σε εσένα έστειλα μια τέτοια απόκριση. Διότι βλέπουν οι δαίμονες και ερεθίζονται φθονερά εναντίον σου και πολεμούν εσένα μεν με την κοινοδοξία, ενώ τους αφελείς ακροατές σου με το σκανδαλισμό. Εσύ λοιπόν θα έχεις το κρίμα και για τα δύο. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που μπορούν να ακούσουν τις αποκρίσεις μου και να φυλάξουν τις νουθεσίες μου.
Για αυτούς θα είναι χαρά και ωφέλεια. Αλλά εσύ, κάθε αγαθό έργο που κάνεις, φρόντιζε να το κρύβεις, διότι θα σε ωφελήσει πολύ αυτή η κρυφή εργασία. Ο Κύριος να σε συνετίσει με τις ευχές των Αγίων. Αμήν. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Λόγια Αβά Βαρσανουφίου». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο συνεργάτης του σταθμού μας, Γιώργος Γιώτας.